Με αύξηση 10% στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών μπήκε η νέα χρονιά. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου, οι επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα 600 ευρώ το χρόνο. Νέα επιβάρυνση έρχεται για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αφού αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Κατά 9,6% για 1,2 εκατομμύρια επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Θα πρέπει να επιλέξουν νέα ασφαλιστική κατηγορία στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η επιβάρυνση είναι από 243 ευρώ το χρόνο έως και 630 ευρώ. Η κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει την αύξηση των τιμών, ούτε μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές μας. Το γρήγορο μέτρο είναι να κάνουμε μειώσεις, όχι αύξησης εισφόρων. Η αύξηση είναι και για τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες. Έτσι, στην πρώτη κατηγορία θα πληρώνουμε 230,25 ευρώ από 210. Στη δεύτερη κατηγορία 276 ευρώ από 252, ενώ στην τρίτη κατηγορία 331 ευρώ από 302 που ήταν σήμερα. Έχουμε μόνο προβλήματα και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Πιεζόμαστε εμείς και στο σύνολο, ας πούμε, της αγοράς όλο αυτό το πράγμα θα πηγαίνει αλυσίδα. Για την τέταρτη κατηγορία οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πληρώνουμε 398 ευρώ από 363. Στην πέμπτη κατηγορία 477 ευρώ περίπου από 435 και στην έκτη 620,6 ευρώ από 566. Αυτή η αύξηση θα πρέπει να απορροφηθεί από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί ουσιαστικά πλήττει και τους ίδιους, γιατί δεν μπορεί να μετακυλιστεί εύκολα αυτή την περίοδο στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, η επιβάρυνση θα είναι από 12,06 ευρώ το μήνα έως και 32,7 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώσουν.